Συμπολίτες μου. Εντάξει, δεν έχει γίνει κανείς πόλεμο. Είμαστε σε πόλεμο. Πόλεμο, ε, και δεν ξέρουμε και τον εχθρό άκιο. Με έναν εχθρό που είναι αόρατος. Δεν ξέρω μήπως έχει γίνει τίποτα έξω στον πραγματικό κόσμο, μήπως γίνεται κανένας πόλεμος. Όσο ο ιός κυκλοφορεί έξω, εγώ θα μείνω μέσα. Τώρα στην τύχη θα χωρίσει κι εγώ. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Από πού προβλέπετε? Δεν προβλέπετε. Γρήγορα σπίτι. Οι επόμενες μέρες και εβδομάδες είναι κρίσιμες. Συγγνώμη γιατί βήχω. Καλή συνέχεια να έχετε. Τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει. Ευχαριστήστε εμβόλυμα. Ναι ρε παιδί μου να πούμε. Μακάρι να μην αγγουλιαστεί όλος ο κόσμος. Μπας και ησυχάσουμε να πούμε. Μάσκα. Do you like μάσκα? Δεν είναι πάρτι ακριβώς. Δεν είχαμε δηλαδή και κλόουν και μπαλόνια και τέτοια. Αλλά... Έτσι. Άθλιση. Και να μην πάρουμε το άγιο φως μου. Ποιος είναι αυτός ο μαράτας που εμένα θα μου παγορεύσει? Θα πει αντίχριστος εσύ και είσαι μασόνος. Θα μου πεις εμένα να μην πάω στην εκκλησία. Ο κορονοϊός επεκτείνεται, θα πεθάνουμε όλοι. Τα πράγματα δεν αντέχουνε άλλο. Και λέω Παπαντάκης, έχω ραντεβού στο κτηματολόγιο προγραμματισμένο, πηγαίνουμε και η σύζυγο κάτω, θα γυρίσουμε την Τρίτη και λέει έπρεπε να έχει ραντεβού και η σύζυγος. Δεν θα καθαρίσουμε το σπίτι, τι θα τρώω? Τι